Ερχόμαστε λοιπόν σε σένα, Χρήστο. Το θέμα των υποκλοπών φούσκωσε τα νερά αυτά, τα πόνερα. Είχαμε σήμερα συνέχεια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι, καθώς μετά την πρώτη αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής αναμέτρησης, πυροδοτήθηκε ένας νέος κύκλος στην Κουμουνδούρου. Πήραν και έβαλαν προσεκτικά κάτω όλη την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και φαίνεται ότι προκύπτουν θέματα, γι' αυτό και επαναφέρουν τα ερωτήματα. Δηλαδή, αφού δεν υπήρξε κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, υποστηρίζουν στελέχη της Κουμουνδούρου, τότε γιατί με συνέπεια τα κυβερνητικά στελέχη, οι πρώην αξιωματούχοι, τόσο δημόσια όσο και στην Εξεταστική Επιτροπή, επέλεξαν να μην δώσουν απαντήσεις, αλλά να κρυφτούν πίσω από το απόρριτο για λόγους εθνικής ασφάλειας, όταν με βάση τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, τέτοια απειλή δεν υπήρξε. Ένα άλλο θέμα που βάζουν για την κυβέρνηση είναι η επιλογή να παραμείνει η κυρία Βλάχου στη θέση της. Θυμίζω ότι η κυρία Βλάχου είναι η εισαγγελέας που έχει τοποθετηθεί στην ΕΕΠ και υπέγραψε την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ενδεχομένως και αρκετών άλλων. Συνεπώς, αναρωτιούνται στο ΣΥΡΙΖΑ πώς η κυρία Βλάχου με μια εσφαλμένη τέτοια επιλογή, μετά από τόσους μήνες, παραμένει στη θέση της. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος. Τώρα, το τρίτο δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση, αλλά έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει να κάνει με τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, καθώς θεωρούν ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να ξαναδούν στη Χαριλάου τα πράγματα και αν θέλουν εξεταστική και εξιχνία τη υπόθεση. Ο μόνος δρόμος είναι η συνεργασία στο πλαίσιο μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.